κάτι, ότι σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, ο προϋπολογισμός, η κυβέρνηση υπολόγιζε περίπου τα διπλάσια από αυτά που εισέπραξε τελικά. Γεγονός που αποδεικνύει περιτράνως, κύριε Μπαρμπουνάκη, ότι κάνανε μια τρύπα στο νερό. Κοιτάξει, υπάρχει... Αντί να ρίξουν το ΦΠΑ στο μισό από ό,τι ήταν, από ό,τι το βρήκανε, πήγαν και το υπερδιπλασίασαν. Με αποτέλεσμα τι? Να πάρω, ξέρω εγώ, μια μπλούζα που θα μου ζητήσουν 100 ευρώ και ουσιαστικά τα 23 να πηγαίνουν για το ΦΠΑ. Για ποιο λόγο? Ενώ αν το ΦΠΑ ήταν στο 5%, λέμε τώρα, στο 5%, εγώ την μπλούζα θα την έπαιρνα 75 ευρώ. Και ας πούμε κάτι, θα βάζα και άλλα. Και αντί να πληρώσω τα 100, αν την πλήρωνα 75, θα βάζα στα 100 άλλα 50 να πάρω 2. Καταλάβατε τι σας λέω τώρα? Ουσιαστικά δεν ξέρω για ποιο λόγο λειτουργεί έτσι το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω ποιος τους είπε να τα εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι κάνανε μια τρύπα στο νερό. Το μόνο που έσωσε τα έσοδα, και κλείνουμε με αυτό, θα πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, κύριε Μπαρμπουνάκη. Το μόνο που έσωσε τα έσοδα ήταν, τι άλλο, η περιβόητη. Τι θυμάστε? Δεν τη θυμάστε? Θα την πούμε μετά το διαλύμα. Λοιπόν, διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί.